Ατελείωτα μπρος-πίσω, τρεις τοποθετήσεις και άλλες τόσες ανακλήσεις ήταν το απίστευτο αλαλούμ που προκάλεσε η τύχη του Μανώλη Σφακιανάκη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος. Υποβαθμίστηκε τελικά δια της αναβαθμίσεως. Μέσα σε 24 ώρες, ο διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, Μανώλης Σφακιανάκης, άλλαξε τρεις θέσεις με εντολή του Υπουργού Νίκου Τόσκα. Στην αρχή καρατομήθηκε από το ηλεκτρονικό έγκλημα και υποβαθμίστηκε στην διεύθυνση προσωπικού. Μετά από τις πολιτικές αντιδράσεις, από την προσφυγή του Μανώλη Σφακιανάκη κατά της απόφασης και την εμπλοκή του Πρωθυπουργού, ανακοινώθηκε ότι επιστρέφει στη δίωξη. Τελικά, τοποθετήθηκε βοηθός επιτελάρχη και θα έχει την υψηλή επίβλεψη στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, όπου όμως θα οριστεί άλλος στρατηγός και προϊστάμενος. Οι χειρισμοί θεωρείται ότι έγιναν για να αποφευχθεί μια πιθανή παρέτηση του Υπουργού Νίκου Τόσκα, ο οποίος τον αποδοκίμασε ως δημοσχετίστα από το Βήμα της Βουλής, ενώ σήμερα εξαπέλυσε νέα πειρά κατά του Μανώλη Σφακιανάκη. Προφανώς είχαν υπερβεί τα όρια σου διαφορά τη χρησιμοποίηση των ΜΜΕ. Ουσιαστικά τι έχουμε, ξύλωμα του κυρίου Σφακιανάκη δια της αναβαθμίσεώς του. Ο Νίκος Τόσκας διέψευσε ότι υπήρξαν πιέσεις παρά τις συνεχόμενες παλινοδίες στις αποφάσεις του. Επιλέγονται από με τις προβλεπόμενες διαδικασίες τα διάφορα άτομα και όχι με βάση πιέσεις από πουδήποτε και αν προέρχονται. Πάντως για άλλη μια φορά τα νεύρα των κυβερνώντων τα πλήρωσαν οι δημοσιογράφοι. Έτσι, τα μπρος πίσω του Νίκου Τόσκα πλήρωσε σήμερα η δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού Ε. Πολύ σε εσάς δεν θα πατήσουν